Καλησπέρα. Θεματάρα έχουμε απόψε. Γεροντοέρωτα στα 70 και απόκτηση παιδιών. Μου γράφει ένας άντρας γύρω στα 40. Γεια σου Θέκλα. Παρακολουθώ εδώ και πολύ καιρό τα βίντεό σου και σε βρίσκω καταπληκτική σε χαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Έχω ένα θέμα που θέλω να θίξω για ανάλυση μέσα από τα βίντεο που φτιάχνεις. Θα σου κάνω μια σύντομη ανάλυση του θέματος. Ο πατέρα μου τα έχει με μια γυναίκα 30 χρόνια μικρότερη. Αυτό είναι 70 και αυτή 40. Και εγώ είμαι σίγουρο ότι το θέλει για τα λεφτά του, μια και αυτό έχει οικονομική άνεση. Την έχω γνωρίσει και είναι μια πονηρή τύπησα που ούτε δουλειά έχει, ούτε καριέρα, ούτε προπτικέ για κάτι τέτοιο. Αυτό που κάνει είναι να ψάχνει κάποιον να γαντζωθεί και να παρασιτήσει. Γι' αυτό και παντρεύτηκε πριν λίγα χρόνια κάποιον με λεφτά. Και όταν το σόι του την πήρα χαμπάρι, την έδιωξαν με τον τρόπο τους και αυτός τη χώρισε. Τώρα βρήκε τον πατέρα μου που εννοείται ότι του λέει ότι αυτή χώρισε τον προϊάντρα της και καλά, όχι ότι τη χώρισε αυτός. Ανησυχώ πολύ γιατί ο πατέρας μου αν και κρατιέται πολύ καλά, λόγω του γύρατος έχει γίνει πιο περίεργος και ίσω πιο επιρεπής σε χρυσοθύρε σαν κι αυτή. Αυτή τον πιέζει με τον τρόπο της για γάμο και παιδιά. Ακόμα και αγνωρίζονται μόνο μερικού μήνε. Δηλαδή, αυτό έχει ήδη παιδιά που είναι στην ηλικία που έχει φιλενάδα του, και αυτοί του λέει να παντρευτούν και να κάνουν και παιδιά. Μάλιστα. Εγώ προσπαθώ να τον αποτρέψω λέγοντα του διάφορα. Ότι α πούμε, αυτή θέλει τα λεφτά του και το γάμο, και όχι απαραίτητα αυτό. Αυτό, λόγω μοναξιά, έχει λίγο απελπιστεί και έτσι τη δίνει πάτημα. Ο πατέρα μου είναι εμφανίσιμο και έχει πέρασει στι γυναίκε, απλώ τον έχει παραμυθιάσει αυτή με διάφορα που του λέει και κάνει, είναι πολύ πονηρή. Αυτό δυστυχώ είναι καλοπροαίρετο και αγαθιάρη. Εμένα εννοείται ότι εξ αρχή αυτή με ψιλοαποφεύγει, γιατί εγώ καταλαβαίνω τι συμβαίνει. Την έχει μυριστεί δηλαδή εσύ. Όσο και να του μιλάω, αυτό δεν πολύ καταλαβαίνει. Μη σου πω ότι πισμώνει κιόλα. Τι να κάνω. Πώ να του χειριστώ, Να του μιλήσω κι άλλο, Να μιλήσω με αυτήν. Για την ώρα ψάχνω το ποιόν της και το παρελθόν τη. Να μιλήσω με τον πρώην άνδρα τη για πληροφορίε. Δεν θέλω με τίποτα να την παντρευτεί, ούτε να κάνει παιδιά μαζί τη. Είμαι σίγουρο ότι θα δυστυχήσει αργότερα, όσο κι αν τώρα νομίζει πω περνάει καλά. Το έχω δει άπειρε φορέ από φίλου να λένε ότι μετά το γάμο η γυναίκα μεταμορφώθηκε. Ενέρε, ναι, φίλε, αφού δεν ήθελε εσένα. Ήθελε απλώ να παντρευτεί. Αλλά ακόμα και καλή να ήταν. Να κάνει γάμο και παιδιά σε τόσο μεγάλη ηλικία δεν είναι καλή ιδέα αν το δει μακροπρόθεσμα. Με αυτό θα συμφωνήσω. Ότι κάποιο ο οποίο έχει ήδη παντρευτεί στο παρελθόν και έχει αποκτήσει παιδιά, δεν υπάρχει κανένα απολύτω λόγο ούτε γάμο να κάνει, ούτε παιδιά να αποκτήσει στα 70. Από τη στιγμή που τον πιέζει η νεότερη κατά 30 χρόνια σύντροφος του να το κάνει. Μπορεί άνετα να βρει μια γυναίκα πιο κοντά σε αυτόν που να μην θέλει γάμου και παιδιά. Απορώ γιατί δεν το συνειδητοποιεί. Μα για το έχει κάνει. Γεροντοέρωτα είναι αυτό. Γεροντοέρωτα. Αυτό λέει περνάνε πολύ καλά. Εγώ του λέω αυτή θα έκανε τα πάντα για να πετύχει το σκοπό τη και όταν τον πετύχει κλάψει τα χαράλαμπε. Χαράλαμπε λένε το σου. Ξέρω, ξέρω την έκφραση κλαφτά χαρά λάμπ. Αυτή σίγουρα ποντάρει και στον αρκισισμό και εγωισμό του που χαίρεται που τον θέλει μια γυναίκα αρκετά μικρότερη. Είναι πολύ πονηρή, είναι παίχτρια και δεν είναι και καμιά ωραία σε εμφάνιση. Ο πατέρα μου δυστυχώ έχει πολλά άλλοι ψυχολογικά και γι' αυτό σχεδόν πάντα κάνει κακέ επιλογέ. Το να το ρίχνει στο σεξ την ηλικία του είναι σίγουρα μια επεκφύγη από τα θέματά του. Έχει και αδυναμία ουσιαστική σύνδεση με του ανθρώπου και είναι πολύ Είχε μια σχέση χρόνια από απόσταση με γυναίκα που ζει στο εξωτερικό. Είχε χωρίσει με τη μάνα μου πριν αρκετά χρόνια, αν και ήταν σε διάσταση για πολύ καιρό, και από μικρό εγώ του παρακαλούσα να χωρίσουν μια και δεν τέριαζα. Και όλο μάλλον. σκέψου ότι δεν του έχω δει ποτέ αγκαλιά. Άρα ο πατέρα σου δεν ήταν ευτυχισμένο στο γάμο του και φυσικά ούτε και η μητέρα σου. Ο πατέρα μου βέβαια έχει αδυναμία σύνδεση, οπότε δεν νομίζω ότι έχει ποτέ του αγαπήσει η γυναίκα. σω αυτή τη ξένη που τα είχε από απόσταση καμιά δεκαετία, αλλά τώρα την έχει χωρίσει και αυτήν λόγω τη καινούρια. Αχ, ο πατέρα μου δυνατεί να καταλάβει ότι αυτή είναι απέχτρια. Όμω ακόμα και αν δεν ήταν, που εγώ ξέρω ότι είναι, και μόνο που έχει σχέση με 30 χρόνια μεγαλύτερο, 70χρονο, εύπορο συνταξιούχο, ενώ αυτή είναι ουσιαστικά ανεπάγγελτη, δεν είναι κάπω τη στιγμή που ήδη έκανε γάμο με άλλον εύπερο και χάλασε ο γάμος γρήγορα γιατί αυτή ήθελε να βάλει χέρι στην περιουσία του. Και πέραν όλων αυτών, δεν είναι κάπως ανήθικο να θες να βάλεις ένα 70χρονο σε διαδικασία γάμου και παιδιών. Εγώ ξέρω να διαβάζω τους ανθρώπους και αυτή από την πρώτη στιγμή μου φαίνεται κουτοπώνηρη παίχτρια. Έχω φρικάρει με την όλη κατάσταση γιατί ειδικά αν κάνει παιδιά θα τη φορτωθούμε οικογενειακώς ακόμα και όταν αυτός φύγει. Σε αυτό δεν έχει άδικο. Πρώτη φορά κάνει ο πατέρα μου τόσο χοντρέ σαχλαμάρε, μάλλον ξεμορένει τόσο μεγαλώνει δυστυχώ, γεροντοέρωτα είπαμε. Να μου πει λογικό, αφού ποτέ δεν δούλεψε με τον εαυτό του, να άρχισε στο σγάρ και με πολλά παιδικά τραύματα, αλλά τι να κάνω. Λοιπόν, αντιλαμβάνουμε πάρα πολύ την αγωνία σου και λυπάμαι πολύ για τη θέση στην οποία βρίσκεσαι, που είσαι γονιοποιημένο παιδί. Είναι αφύσικο τα ενήλικα παιδιά να έχουμε την έγνοια, όπως και τα ενήλικα παιδιά είναι φυσικό, να έχουμε την έγνοια το γονέων μας, οι οποίοι συμπεριφέρονται σαν να είναι μικρότεροι από μας. Και ανώριμοι. Ο πατέρα σου φαίνεται ότι δεν έχει ιδιαίτερα καλή σχέση με τον εαυτό του, έτσι όπως τον περιγράφει. Φαίνεται ότι ε, δεν έχει καλή κρίση όσον αφορά τις σχέσεις, ε, φαντάζομαι ότι θα έχει και αυτό τα, τα δικά του δίκια. Αναφέρει κάποια, αλλά δεν θέλω να τα διαβάσω για να μην προδώσουν ταυτότητά του, δηλαδή ο τρόπο με τον οποίο μεγάλωσε, η κακοποιητική παιδική του ανατροφή, ε, οι δυσκολίε που πέρασε στη ζωή του. Είναι σαφέ ότι έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση. Γιατί αν α, δεν είχε χαμηλή αυτοεκτίμηση, θα μπορούσε και από μόνο του να βγει προ τα έξω να χρησιμοποιήσει διάφορα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας στη σημερινή εποχή, για να γνωρίσει μια γυναίκα που να είναι πιο κοντά σε αυτόν α, όσον αφορά κατάσταση ζωής. Για τη διαφορά ηλικίας, εγώ έχω την εξής άποψη και την έχω εκφράσει αρκετές φορές στα βίντεο που έχουμε κάνει για σχέσεις με διαφορά ηλικίας, υπάρχει και playlist μάλιστα στο κανάλι με τίτλο «Σχέσεις με διαφορά ηλικίας», δεν είμαι εναντίον των σχέσεων με διαφορά ηλικία. Υπάρχει όμω ένα, ένα χρονικό διάστημα διαφορά ηλικία που θεωρείται πιο ανεχτό, γύρω στα 15 χρόνια. Δηλαδή, αν ο πατέρα σου στα 70 γνώριζε μια γυναίκα 55 χρόνων και είχαν 15 χρόνια διαφορά, θα ήταν πιο κοντινά η ηλικία του και η νοοτροπία του. Με τον ίδιο τρόπο θεωρώ ότι και μια γυναίκα μπορεί να είναι 15 χρόνια μεγαλύτερη από έναν άνδρα με τον οποίο δημιουργεί μια ρομαντική σύνδεση και δεν θεωρώ ότι απαραίτητα πρέπει να είναι ο άνδρας μεγαλύτερος. Όμως, από όλα όσα γράφεις και από το ειλικρινές ενδιαφέρον και έγνοια που έχει για τον πατέρα σου, γιατί δεν μου έχει γράψει ποτέ κάτι για σένα, ενώ παρακολουθείς τα βίντεο, δεν, ε, Γράψε ποτέ κάποιο μήνυμα ή κάποιο mail για να μου πει για δικά σου θέματα, τη δική σου προσωπική ζωή ή τη συναισθηματική ζωή ή τη επαγγελματική κτλ. Ενώ τώρα για πρώτη φορά, μετά από τόσο καιρό που βλέπει τα βίντεο, μου γράφει για τον πατέρα σου. Καταλαβαίνω ότι βρίσκεσαι σε κατάσταση εξαιρετική αγωνία. Ε, λυπάμαι που είσαι γονιό. Λυπάμαι γιατί αυτό δεν σε αφήνει να εστιαστεί στη δική σου ζωή να χαρείς τη δική σου ζωή και να χρησιμοποιήσεις την ενέργεια σου δημιουργικά για εσένα. Από την άλλη όμως, έχεις δίκιο ότι αν αυτός προχωρήσει με το σχέδιο της φιλενάδας του και παντρευτούν μετά από λίγους μήνες γνωριμίας και κάνουν και παιδί ή και παιδιά, αυτός σαφέστατα θα πεθάνει πριν από αυτήν, αν πεθάνουν και δυο από φυσικά αίτια, και θα μείνουν τα παιδιά με τα οποία θα έχετε συγγένεια και εσύ και τα αδέρφια σου και τα οποία θα ρίζουν και πάνω στην περιουσία του πατέρα σου. Δεν μπορώ να γνωρίζω αν η κοπέλα είναι πρικοθύρας. Με όσα γράφεις, με τα δεδομένα που γράφεις, πολύ πιθανόν να είναι. Να είναι απατεώνα σχέσεων. Α, έχουμε και ένα άλλο πλέλιστο στο κανάλι, το οποίο ονομάζεται απατεώνες σχέσεων. Con artists ή απατεώνες σχέσεων. Επειδή μου έχεις πει ότι αυτό το βίντεο θα το δείξεις στον πατέρα σου, θέλω να απευθύνω κάποια λόγια στον πατέρα σου. Δεν ξέρω, κύριε, εάν πιστεύετε στη ψυχολογία και στους ψυχολόγους. Η ψυχολογία είναι μια επιστήμη που μελετά την ανθρώπινη συμπεριφορά. Είναι μια επιστήμη που προσπαθεί να καταλάβει τα κίνητρα των ανθρώπων και τα συναισθήματα των ανθρώπων, τις σκέψεις των ανθρώπων και τις πράξεις των ανθρώπων. Η ψυχολογία μας βοηθάει να καταλάβουμε καλύτερα τον εαυτό μας και τους άλλους η γνώση της ψυχολογίας μέσα από την ψυχοεκπαίδευση. Εδώ στο κανάλι μας κάνουμε ψυχοεκπαίδευση, δηλαδή μεταδίδουμε μέσα από τα βίντεο γνώσεις ψυχολογίας, ούτως ώστε οι άνθρωποι να καταλάβουμε καλύτερα τον εαυτό μας, τους άλλους και τις σχέσεις μας. Και η ψυχολογία έχει ε, καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα, μέσα από πάρα πολλέ παρατηρήσεις ε, μελετών περιπτώσεων, case study ονομάζονται αυτά, και μέσα από διάφορες έρευνες. Φαίνεται ότι υπάρχει μία τάση γυναίκες νεότερες, χαμηλότερης κοινωνικο-οικονομικής και ε, εκπαιδευτικής στάθμης, να προσεγγίζουν μεγαλύτερους άνδρες, 30 χρόνια διαφορά είναι τεράστια διαφορά. Είναι τεράστια διαφορά. Θα μπορούσε άνετα να ήσουν όχι απλώς πατέρα της, αλλά ίσως και παππούς της, ίσω. Τεράστια διαφορά. Μια 40χρονη γυναίκα έχει τεράστια ηλικιακή διαφορά με έναν 70χρονο άνδρα. Τώρα, αν είχατε γνωριστεί σε ένα περιβάλλον εργασίας, αν είχατε γνωριστεί κάπου που είχατε πολύ τριβή για πολλά χρόνια, αν ήσασταν, ξέρω εγώ, και δυο καλλιτέχνε που δημιουργούσατε έργα και δουλεύατε στο ίδιο εργαστήριο και γνωριζόσασταν πολύ καλά μεταξύ σας για πολύ καιρό, θα μπορούσε να ερωτευτείτε. Συμβαίνει αυτό. Αν αυτή η γυναίκα είχε παρόμοια κοινωνικο-οικονομική κατάσταση με εσένα, αν ήταν και αυτή συνταξιούχα, εύπορη, αν είχε τη δικιά σου μόρφωση, αν είχε τη δικιά σου εμφάνιση, αν ταιριάζατε δηλαδή, αν θα μπορούσε να έχει όποιον θέλει, αλλά επέλεγε συνειδητά εσένα μετά που σε γνώριζε καλά για μεγάλο χρονικό διάστημα, πάνω από 1,5 χρόνο, τότε δεν θα μπορούσα. Θα σήκωνα τα χέρια ψηλά και θα έλεγα εδώ είναι έρωτας είναι ένας έρωτας μεγάλος. Και σε έναν έρωτα μεγάλο δεν θέλουμε ούτε το γάμο, ούτε την τεκνογωνία. Σε έναν έρωτα μεγάλο θέλουμε να ζήσουμε μαζί με αυτόν που αγαπάμε. Όταν είμαστε πραγματικά και αληθινά ερωτευμένοι, δεν μας νοιάζει αν θα παντρευτούμε με τον άλλον άνθρωπο, δεν μας νοιάζει αν θα κάνουμε παιδιά, δεν μας νοιάζει αν θα έχουμε οικονομικά δικαιώματα πάνω στην περιουσία του, αυτό που μας νοιάζει είναι να περνάμε χρόνο μαζί του. Σας εμποδίζει κανένας και εσένα και τη φίλη σου να περνάτε χρόνο μαζί. Διερωτήσου λίγο, διαρωτήθου λίγο γιατί η φίλη σου πιέζει μετά από τόσο ολιγόμηνη γνωριμία που σας σύστησε κάποιο άλλο πρόσωπο. Ήταν λίγο δίκη προξενιού που έγινε η γνωριμία σας. Μου τα έχει γράψει ο γιος αλλά δεν τα διαβάζω για να μην προδώσουν ταυτότητά σα. Για ποιο λόγο να έχει τόσο μεγάλη έγνοια να παντρευτείτε και να τεκνογονήσετε. Εσύ είσαι 70 ετών, έχει ήδη κάνει παιδιά. Έχει μεγαλώσει ήδη παιδιά. Έχει τι δυνάμει και τι αντοχές να γίνει ξανά πατέρα. Τώρα, αν ήσουν μπακούρι και αν ήσουν ελεύθερο και δεν είχε παντρευτεί ποτέ και δεν είχε παιδιά, να το καταλάβω. Να μου πει: Δεν έχω παιδιά, δεν έχω κάνει ποτέ παιδιά και θέλω πάρα πολύ να κάνω παιδιά και να βιώσω την πατρότητα. Να το καταλάβω. Όμω, στην ηλικία των 70, μου μπορεί να έχει και 20 χρόνια μπροστά σου να ζήσει, μπορεί να έχει και 10 χρόνια μπροστά σου να ζήσει, μπορεί να έχει και 5 χρόνια μπροστά σου να ζήσει και 11 χρόνια, δεν ξέρω. Ο μέσο όρο ζωή των ανδρών στην Ελλάδα είναι γύρω στα 76, 78 χρόνια. Σου λέω ότι θα πεθάνει, μακάρι να ζήσει χρόνια πολλά. Μακάρι να είσαι αθανάτου. Είμαστε όμω άνθρωποι. Στη δικιά σου την ηλικία, γιατί να κάνει παιδιά. Γιατί εγώ είμαι 46. Παντρεύτηκα μικρή, το γιο μου το γέννησα στα 22 και την κόρη μου στα 24 με 25, ήμουνα σχεδόν 25 όταν τη γέννησα και έκτοτε δεν θέλω να κάνω άλλα παιδιά. Όχι γιατί δεν αγαπάω τα παιδιά, αγαπάω πάρα πολύ τα παιδιά και αν παρακολουθήσει και άλλα βίντεο από το κανάλι μου θα δεις ότι αγωνίζομαι και για τα δικαιώματα των παιδιών, όμως γνωρίζω και αναγνωρίζω ότι δεν έχω τις δυνάμεις για να τροφεί ενός άλλου παιδιού, για να το μεγαλώσω σωστά. Γιατί τα παιδιά τα κάνουμε για να τους προσφέρουμε. Δεν τα κάνουμε για να μας προσφέρουν. Πρόσφατα έχω υθετήσει ένα σκυλάκι που μου το έφεραν τα παιδιά μου και είμαι εξαντλημένη στα 46 μου. Ε? Στα 46 μου. Είμαι εξαντλημένη με τη φροντίδα του κουταβιού, το οποίο κουτάβι θέλει το 1 τρίτο της προσοχής που θέλει ένα μικρό παιδί. Το ακούτε τώρα που κάνει φασαρία απ' έξω, τον έβγαλα απ' έξω για να κάνω το βίντεο. Λοιπόν, Κάτσε και σκέψου σοβαρά αν εσύ θέλεις να κάνεις παιδιά. Σοβαρά. Προτού γνωρίσεις αυτή τη γυναίκα, Είχε μέσα στο μυαλό σου να κάνεις παιδιά. Έλεγες τι ωραία τώρα που έγινε 70, κάνω και άλλα 2-3 παιδιά. Είχε αυτό το πράγμα στο μυαλό σου. Είναι δική σου επιθυμία το να κάνεις άλλα παιδιά ή συμμορφώνεσαι με την επιθυμία της νέας σου συντρόφου, όπως επίσης και με την επιθυμία της για γάμο και έχεις απολολαθεί ανοίγει έχει απολολάθει, δεν είναι ότι είσαι τρελό, ενώ ότι έχει τυφλωθεί από γέροντο έρωτα. Τι σημαίνει γέροντο έρωτα, Σημαίνει να ερωτευτεί ένα άνθρωπο σε μεγάλη ηλικία, ε, είτε άνδρα είτε γυναίκα, με ένα πολύ νεότερο άνθρωπο και να νιώσει τέτοια εξάρτηση από τον νεότερο άνθρωπο και να νιώθει ότι είναι η τελευταία του ευκαιρία για ζωή. Το να αρπαχτεί, το να πιαστεί από εκείνο τον νεότερο άνθρωπο που του δίνει ζωή. Όμω, ο γιο σου πολύ καλά τα λέει επειδή υπάρχουν πολλές περιπτώσεις πρικοθύρων και gold diggers, το, χρυσοθύρων και ανδρών και γυναικών, ανθρώπων οι οποίοι παντρεύονται για να λύσουν τα οικονομικά και κοινωνικά τους θέματα. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σε καλή οικονομική κατάσταση, είναι εύπορος, και είναι σε ηλικία στην οποία πλέον έχει περάσει από την τεκνοποίηση. Εσύ έχεις κάνει ήδη τα παιδιά σου, έχουν μεγαλώσει τα παιδιά σου, τα παιδιά σου έχουν κάνει και άλλα παιδιά. Έχεις εγγόνια. Υπάρχουν άτομα τα οποία προσεγγίζουν επίτηδες και επί τούτου τέτοιους ανθρώπους για να τους εκμεταλλευτούν οικονομικά. Και ναι, μέχρι να τους, πάρει μέχρι να τις, να τους πάρεις, μέχρι να παντρευτείς με τους χρυσο, πρυ, και τους χρυσοθύρες, μέχρι να παντρευτείς, θα είναι οι τέλειοι άνθρωποι. Άμα παντρευτείς και μετά, άμα δέσουν το γάιδαρό τους και μετά, θα βγάλουν ένα άλλο χαρακτήρα. Οπότε θα σου έλεγα, μια χαρά συνέχισε τη σχέση σου και το, τον έρωτά σου με αυτή τη γυναίκα, πες της όμως, άμα αγαπάς πραγματικά, δεν θα παντρευτούμε. Και δεν θα κάνουμε παιδιά. Θα μπορούσε να, να προβεί και σε μια επέμβαση που ονομάζεται Πώ το λένε αυτό, που κάνουν οι άντρε μια επέμβαση για να μην μπορούν να κάνουν παιδιά. Στι γυναίκε είναι απολύνωση σαλπιγκών. Στου άντρε, δεν θυμάμαι στα ελληνικά τώρα πώ το λένε, έχει μια επέμβαση που σου κάνει ουρολόγος ώστε να μην μπορεί να κάνει παιδιά. Η γνώμη μου είναι ότι στα 70 δεν κάνουμε παιδιά. Είτε άνδρες είμαστε, είτε γυναίκε. Γιατί και τα παιδιά δικαιούνται να έχουν έναν πατέρα, ο οποίο όταν θα είναι 20, θα είναι αυτό τουλάχιστον 50. Ή 60 να σώνει να, να πάνε μια βόλτα μαζί με τα παιδιά. Πε ότι έκανε παιδιά τώρα, είσαι 70. Στο 71 έκανε παιδί. Όταν το παιδί σου θα είναι 20 ετών, εσύ θα είσαι 91. Όσο καλωστικούμενο και να είσαι στα 91, σίγουρα θα είσαι πρόπαππος του παιδιού σου. Όχι πατέρα. Το παιδί το σκεφτήκατε καθόλου. Πώ θα νιώθει το παιδί να έχει ένα γονιό ο οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από του άλλου γονιού και λοιπόν, αν αυτή η γυναίκα σε αγαπάει πραγματικά και σε θέλει για αυτό που είσαι, θα δεχθεί να μείνει μαζί σου, να μείνετε σε σχέση χωρίς να παντρευτείτε και χωρίς να κάνετε παιδί. Όταν κάποιος έρχεται και βάζει όρους και λέει για να μείνω μαζί σου πρέπει να παντρευτούμε και να κάνουμε παιδί, μυρίζει το πράγμα. Και σε παρακαλώ πολύ και να μας το πει ότι ήθελες να, κάνεις, να παντρευτείς και να κάνεις παιδιά στα 70 από πριν τη γνώριση δεν θα σε πιστέψουμε. Δεν ξέρω αν είσαι θετικό στη ψυχοθεραπεία. Θα σου κάνει καλό να επισκεφτεί ένα ψυχολόγο. ώστε να να επισκεφτείτε και μαζί με τη φίλη σου ένα ψυχολόγο, να κάνετε ψυχοθεραπεία ζευγαριού για να ξεκαθαρίσετε τι γίνεται στη σχέση σα. Οι ψυχολόγοι πολλέ φορέ μιλάνε και με τα ζευγάρια και του κάνουν τι κατάλληλε ερωτήσει, να είναι και δυο μπροστά, να απαντάνε και δυο, ώστε να καταλάβουν όλοι τι γίνεται. Και όλοι μιλάμε για του κυρίω ενδιαφερόμενου. Ε, αυτή τη στιγμή, ο γιο σου. Έχει ψάξει τα πράγματα, έχει μιλήσει και με ανθρώπου από το παρελθόν τη φίλη σου. Δεν μπορώ να γνωρίζω τι ακριβώ συνέβη και στο παρελθόν τη φίλη σου. Ο γιο σου έχει συγκεκριμένε ανησυχίε τι οποίε σου τι έχει εκφράσει και εσύ όταν τι ακού θυμώνει. Όμω, υπάρχει μεγάλη περίπτωση η κοπέλα αυτή να είναι πρικοθήρα. Οπότε, ο τρόπο για να καταλάβει ότι δεν είναι πρικοθήρα είναι να μην κάνει παιδιά μαζί τη, να μην τη μαντρευτεί και να δούμε αν θα συνεχίσει να σε θέλει και να μείνει μαζί σου. Που ξανακούστηκε σε ελάχιστου μήνε γνωριμία να ζητά γάμο και παιδιά. Και από έναν άνθρωπο 30 χρόνια μεγαλύτερό σου. Βάλει λίγο το μυαλό σου να δουλέψει. Έχει μυαλό. Δεν είναι ότι δεν έχει μυαλό. Και μπορεί να είσαι ενθουσιασμένο ότι μια γυναίκα νεότερη σου 30 χρόνια έχει ασχοληθεί μαζί σου. Δεν σημαίνει όμω ότι αν δεν δοκίμαζε να γνωρίσει γυναίκε αξιόλογε που μπορεί να ήταν 15 χρόνια μικρότερε σου, 20 χρόνια μικρότερε σου, ξέρω εγώ, εδώ, 12 χρόνια μικρότερε σου, 10 χρόνια μικρότερε σου, ότι δεν θα μπορούσαν να σε αγαπήσουν και να σε ερωτευτούν και να έχουν παρόμοια φάση ζωή. Να γνωρίζει μια γυναίκα που να είναι και αυτή συνταξιούχα, που να έχει και αυτή τη δική τη οικονομική άνεση, να έχει και αυτή το σπίτι τη, να έχει και αυτή τη, τη βολή τη, να μην σε έχει ανάγκη να σε πάρει και να είναι μαζί σου από επιθυμία επειδή επιθυμεί την παρέα σου και τον έρωτά σα. Όχι για να παντρευτεί και να κάνει παιδιά. Σοβαρά, ξύπνα λίγο. Ξύπνα λίγο. Δεν την ξέρω την κοπέλα. Μπορεί να είναι η καλύτερη κοπέλα. Αλλά αν επιμένει για γάμο και παιδιά και δεν δέχεται να συνεχίσει η σχέση σα χωρί τεκνοποίηση και χωρί γάμο, κάτι μυρίζει ύποπτα. Δεν ξέρω, θα διάβασε και στα σχόλια τι θα γράψουν οι φίλοι. Δεν την έχουμε την κοπέλα μπροστά μας για να μας μιλήσει, για να μας πει. Αλλά λέω, δεν είναι γνωριμία η οποία έγινε τυχαία. Τυχαία βρέθηκαν οι δύο άνθρωποι στον ίδιο χώρο, γνωρίστηκαν πολύ καιρό και ερωτεύτηκαν. Ήταν προξενιό, κάποιος σου τη γνώρισε. Αχ, uh, αυτά. Και κλείνω ε, βάζοντα έτσι ένα μεγάλο αναστεναγμό και για το γιο σου, ο οποίο αναγκάζεται να είναι γονιεποιημένο παιδί, αλλά και εύχομαι να μην φέρετε νέα παιδιά στον κόσμο κάτω από αυτέ τι συνθήκε, γιατί δεν είναι ιδανικέ συνθήκε για να γεννήσει παιδιά να είσαι, να είναι ο ένα 70 και ο άλλο 40. Και τώρα μου έρχεται στο μυαλό μια περίπτωση μια κοπέλα που γνώριζα πολύ καιρό πριν, η οποία είχε κάποια θέματα υγείας και ήταν και φτωχιά κοπέλα, την οποία μιλάμε πριν πολλά χρόνια. Την έδωσαν και την πήρε ένας άνθρωπος, ο οποίος ήταν 35 χρόνια μεγαλύτερος. Σε έκαναν και δύο παιδιά. Πέθανε ο άνθρωπος μετά στα 80, πόσο ήταν. Πέθανε. Η κοπέλα αυτή μεγάλωσε τα παιδιά μόνη της και θυμάμαι ότι μιλώντας με αυτά τα παιδιά μου έλεγαν πόσο άσχημα ένιωθαν που όταν είχαν πατέρα ήταν ένας γέρος και μετά, γιατί είχε καταπέσει αυτό όταν ήταν τα παιδιά 2-3 ετών. Και ε, πόσο άσχημα ένιωθαν που είχαν μόνο τη μάνα του και που δεν είχαν ε, παρόμοιε οικογένειε με αυτέ που είχαν οι συμμαθητέ του, που μπορεί να ήταν και χωρισμένοι γονεί των συμμαθητών του, αλλά είχαν έναν πατέρα σε ηλικία ανάλογη και μια μητέρα σε ηλικία ανάλογη. Πρέπει να σκεφτόμαστε και τα παιδιά που θα κάνουμε. Έχουμε ευθύνη και απέναντι στα παιδιά που έχουμε γεννήσει και απέναντι στα γέννητα παιδιά μα. Με τον ίδιο τρόπο και εγώ, τώρα που είμαι 46 χρόνων, κάλλιστα μπορώ να κάνω παιδί γιατί δεν έχει έλθει ακόμα η μηνόπαυση. Δεν θα έκανα σχέση με έναν άντρα που θα ήθελα να κάνει παιδιά, έστω και αν ήταν στην ηλικία μου. Και δεν θα έκανα άλλο παιδί για να μην αδικήσω και το παιδί που θα έκανα, αλλά και τα ήδη υπάρχοντα παιδιά μου. Χρειάζεται υπευθυνότητα όταν είμαστε γονεί. Και να κάνουμε σοβαρέ πράξει και σοβαρέ κινήσει, όχι ό,τι μα απαυτόσει. Καταλάβατε τι διαλέξη <συσίλω> <τι έλεξα>, θέλω να πω. <συσίλω> Καλό βράδυ σε όλου. Γεια. Yeah.